πρέπει να λύσουν τη σιωπή τους και να μην διστάσουν ούτε για μία στιγμή να ζητήσουν τη βοήθειά μας. Μη, σε παρακαλώ, μη! Να μιλήσουν σε ειδικούς, σε επαγγελματίες στα θέματα βίας, προκειμένου να κάνουν το επόμενο βήμα. Καμία γυναίκα δεν είναι πλέον μόνη στον αγώνα να σπάσει τη σιωπή και τον κύκλο της κακοποίησης που βιώνει. Μου ζήτησε συγγνώμη. Η 25η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών φέρνει πιο κοντά φορείς και οργανώσεις που πασχίζουν για την πρόληψη και εξάλληψη του κοινωνικού φαινομένου, το οποίο γιγαντώνεται στη διάρκεια της κρίσης και της απομόνωσης που επιβάλλει η πανδημία. Όταν υπάρχουν προβληματικοί δεσμοί, μπορεί αυτό να μετατραπεί σε μία κόλαση. Οπότε αυτό που παρατηρούμε είναι ναι, ότι τα περιστατικά αυξάνονται κυρίως σε συχνότητα. Γιατί όταν είσαι με έναν βίαιο άνθρωπο στο ίδιο περιβάλλον περισσότερες ώρες, τα περιστατικά θα είναι και περισσότερα. Βρίσκουν τον τρόπο και απευθύνονται σε εμάς είτε τηλεφωνικά, είτε διαζώσεις, είτε μέσω email, ζητάνε βοήθεια. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας καταγράφει για την περίοδο της πανδημίας ραγδαία αύξηση των κλήσεων για βοήθεια στην πανελλαδική γραμμή υποστήριξης 15900, η οποία υπερβαίνει το 20%. Είχε περίπου μια αύξηση 20% την περίοδο του πρώτου κύματος της πανδημίας στις κλήσεις που δέχτηκε. Έχουν τύχει περιστατικά τα οποία με έχουν λυγίσει. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερα στοιχεία λόγω του απόρριτου που υπάρχει. Έχεις φωνή. Είμαστε δίπλα σου. Κάλεσε το 100. Σε εμάς δεν καταγγέλλονται, δεν φτάνουν και όλα τα περιστατικά. Υπάρχει ο λεγόμενος σκοτεινός αριθμός της εγκληματικότητας. Και θήκη ελληνική αστυνομία μέσα από τη λειτουργία 73 νέων υπηρεσιών της σε όλη τη χώρα, οι οποίες ειδικεύονται στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, ενδυναμώνουν τη συνεργασία τους και προσφέρουν πολύπλευρη στήριξη στα θύματα βίας και κακομεταχείρισης. Μία στις τρεις γυναίκες έχουν υποστεί κάποιο είδος βίας. Σε ποσοστό το οποίο αγγίζει το 70%, τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι γυναίκες. Οι γυναίκες αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας, ποσοστό που αγγίζει το 66-70%. Όμως, θύματα ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να είναι άνδρες, υπερήλικες, παιδιά, ακόμα και άτομα με αναπηρία. Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου, λέγεται παρακαλώ. Στα 9 χρόνια λειτουργίας του, το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου έχει στηρίξει την προσπάθεια 1.500 γυναικών να γλιτώσουν από το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, παρέχοντας πολλαπλή στήριξη, συμβουλευτική, νομική, αλλά και στέγη μέσω των δομών που υπάρχουν. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου βρίσκεται στη Θέρισο, επί της οδού Στενιμάχου 3, πίσω από το 4ο Γυμνάσιο. Λειτουργούμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι 281-0-341-387 και είμαστε ανοιχτές σε κάθε γυναίκα που θέλει να βοηθηθεί, να την ακούσουμε, να την ενδυναμώσουμε και να τη στηρίξουμε. Μίλα! Δεν είσαι μόνη!